Βρισκόμαστε στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου και απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα. Όχι μόνο για την διαδρομή του ως ηθοποιός, αλλά και για την προσωπική του διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια και για το ήθος του. Είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Γρηγόρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το προγραμματίζαμε καιρό, αλλά τελικά μας έκατσε. Η αλήθεια είναι πως θέλω πολύ να σε συστήσω στους τηλεθεατές μέσα από τα δικά μου μάτια. Βλέπω πως έχεις μια βαθιά σκέψη για τα πράγματα. Είναι έτσι? Το προσπαθώ, το παλεύω τουλάχιστον. Νομίζω ότι αυτό το έχω και με ακολουθεί από την παιδική μου ηλικία. Κατάλαβα ότι δεν μου αρέσει καθόλου η επιφάνεια και αυτό με βοήθησε αφάνταστα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μυστικά που πρέπει να έχει κανένας στη ζωή του. Μυστικά ομολογημένα, τα οποία πρέπει να τα λέει δημόσια και στους φίλους του. Πρέπει να μην βλέπουμε, να κοιτάμε. Αυτό με εγωίτευε πάντα σε σένα και νομίζω πως είναι το μεγάλο σου μυστικό στην επιτυχία. Νιώθω όσες φορές σε παρακολουθούσα στη σκηνή ότι μιλούσες, αλλά τα μάτια σου μιλούσαν ουσιαστικά. Δεν είναι τυχαίες οι λαϊκές εκφράσεις που λένε τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, δεν είναι. Όπως επίσης και δεν είναι τυχαίο το ότι οι λέξεις έχουν αίσθημα. Το αίσθημα λοιπόν απεικονίζεται στα μάτια. Είπες λοιπόν πως σε ωρίμασαν τα παιδικά σου χρόνια. Μπορεί να ωριμάσει γρήγορα ένα παιδί? Α, ναι. Μπορεί, Το ξέρεις και εσύ άλλωστε. Κοίταξε να δεις. Με ωρίμασαν οι καταστάσεις τις οποίες σαφώς δεν τις επιλέγει ένα παιδί από μόνο του και με ορίμασε ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα. Δεν θα μπορούσα να επιβιώσω αν ζούσα στο απόλυτο, αν θέλεις, την παιδική μου ψυχολογία. Έπρεπε ή να τη δαμάσω ή να την κατευθύνω ή να της δώσω ένα χρώμα ωριμότητας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τι χρώμα ωριμότητας έδωσες? Προσπαθούσα να είναι πράσινο. Πράσινο. Προσπαθούσα να είναι άσπρο. Προσπαθούσα να αλλάξω τον γκρίζο και τον μαύρο. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, σαν κρυφή πηγή. Η μαμά σου λοιπόν ήταν μοντίστρα. Ναι. Ο δικός μου μπαμπάς ήταν ράφτης. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν και ράβουν τη ζωή τους κατά πως θέλουν. Ο μπαμπάς σου σε εγκατέλειψε ή χώρισαν οι γονείς, ας το πούμε κάπως έτσι, σε ηλικία ενός έτους. Υπήρχε ένας άλλος μπαμπάς μετά που σε μεγάλωσε. Αν σου πω ένα μπαμπά να κρατήσεις μέσα σου, ποιον κρατάς? Ξέρεις κάτι? Ο μπαμπάς που έχασες δεν αναπληρώνεται και ο μπαμπάς που είχες δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτόν που έχασες. Νομίζω δεν θα κρατούσα κανέναν από τους δύο. Κανέναν, ναι. Θα κρατούσα έναν μπαμπά που θα τον είχα από την αρχή μαζί μου μέχρι το τέλος. Το αντρικό πρότυπο λείπει από το παιδί, ειδικά όταν είναι αγόρι, και δεν αναπληρώνεται δυστυχώς. Ξέρεις όμως, προσπάθησα εγώ πάντα και προσπαθώ να βρω την καλή πλευρά ακόμα και στα άσχημα πράγματα. Αυτό είναι ένα μυστικό της ζωής, είναι ένα μυστικό της ευτυχίας, γιατί αλλιώς αν δεν μπορείς να μετουσιώσεις σαν αλχημιστής κάτι άσχημο, κάτι κακό, να βρεις την καλή του πλευρά και αυτή να χρησιμοποιήσεις ή ακόμα και την κακή του πλευρά να χρησιμοποιήσεις. Είτε για να ατσαλωθείς, να δυναμώσεις, γιατί δεν σε σκότωσε, κατά συνέπεια σε δυναμώνει, είτε να τη μεταλλάξεις, είτε να την έχεις πάντα δίπλα σου, ακριβώς για να μην πληγώσεις εσύ άλλους ανθρώπους.
Βέβαια πρέπει να είσαι τυχερός, πρέπει να έχεις καλό κύτταρο, για να μην πεις ότι αυτά που έζησα εγώ, σε περίπτωση που είναι άσχημα, όχι, θέλω να τα επιφέρω, να τα μεταλαμπαδεύσω, να τα επιβάλλω και στους άλλους, για να καταλάβουν πόσο σκληρή είναι η ζωή. Ξέρεις κάτι, Ζήνα μου, το καλό γεννάει καλό, το κακό γεννάει πάντα κακό. Εάν λοιπόν καταφέρει κανείς, ακόμα και κάτι άσχημο, κάποιο κακό που του έκανε ο άλλος, να το μετουσιώσει, μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και τον απέναντί του. Πρέπει να απογαλακτίζεσαι νωρίς, να μην θυματοποιείσαι. Δεν μπορώ τη μιζέρια της θυματοποίησης, δηλαδή, α, εγώ είμαι αυτό, α, εγώ υπέφερα, α, εγώ, κατά συνέπεια. Καμιά φορά αυτό είναι μία δικαιολογία. Για να μπορώ να φερθώ άσχημα, λέω ότι εμένα μου φερθήκανε άσχημα. Αυτό το απεχθάνομαι, το συχαίνομαι. Το θεωρώ πάρα πολύ φτηνό. Φτηνή επιλογή ζωής. Πάμε μπροστά. Και να που έφτασε η στιγμή να βγουνε βόλτα οι στεναγμοί. Τώρα που σ' έχω, ξέρω πια που πάω. Δεν θα σκοτωνώ μου για πατάμπα τα πατάμπα όλη μέρα στη δουλειά. Έτσι κι είχα τύπη τύπη τάχ, λίγα πήγη κίνια πιο πολλά. Η μοδίστρα μαμά πώς έραψε σένα? Η μαμά με έραψε και σαν μαμά και σαν μπαμπάς. Δεν μου έλειψε τίποτα από τη μητέρα μου. Είχα πολύ αγάπη, είχα πολύ προστασία, πολύ φροντίδα, καμιά φορά περισσότερη από όσοι θα έπρεπε. Τη θυμάμαι πάντα να φωνάζει, φόρεσες φανελάκι, φόρεσες παλτό, φόρεσες κασκόλ. Καταγωγή μαμάς? Από Ξάνθη. Ξάνθη. Βέβαια. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, με πήρανε και με πήρε η μαμά και πήγα στην Ξάνθη. Και μεγάλωσα με τη γιαγιά και τη μαμά. Με τη μαμά δεν μου λείψε τίποτα. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ επικοινωνιακός, με πάρα πολύ χιούμορ. Και ο πατέρας μου είχε χιούμορ. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς χιούμορ, δηλαδή το θεωρώ, αισθάνομαι ότι ο άνθρωπος χωρίς χιούμορ, χωρίς αυτό σαρκασμό, χωρίς γέλιο γενικά. Ξέρεις, είναι αιματικό το γέλιο, το ξέρουμε όλοι. Άμα δεις ένα χαμογελαστό πρόσωπο απέναντί σου, σαν αυτό το χαμόγελο που έχεις τώρα, το οποίο βγαίνει και στα μάτια, ξέρεις, όταν δεν επικοινωνεί το χαμόγελο από τα χείλια με τα μάτια, λένε δύο διαφορετικές ιστορίες αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Πότε σε αυτή τη μαμά που φαντάζομαι που σου λέγε το φανελάκι, θα ήθελε να σε δει γιατρό, κάτι άλλο θα ωραία. Γιατρό. Έλα. Γιατρό. Ξέρεις γιατί? Για να τη σώσω, ξέρεις. Γιατί μου έλεγε, ωραία είναι η ζωή, παιδί μου, παρόλο που είχε υποφέρει πάρα πολύ. Ωραία είναι η ζωή, γιατί να πεθάνει κανείς. Γιατρός θα γίνεις. Για να με προσέχεις τα γεράματα. Όταν της λες ότι ξέρεις κάτι, μάνα, άλλα είναι τα σχέδια του γιου σου, τι είπε? Η μαμά με προστάτεψε να πω ψέματα, γιατί είπα ψέματα. Όταν με ρώταγε ο πατριός μου, πού πας, έλεγα, σε μια σχολή καλών τεχνών. Μου λέγε, τι τεχνών? Λέω, καλών. μετά άρχισα σιγά σιγά να λέω, ξέρεις κάτι, σκέφτομαι να αποκτήσω μια εξειδίκευση προς το θέατρο. Δοκτορά. Ναι, ένα δοκτορά. μετά τέλειωνα και έπρεπε να παίξω, έτσι. Έλεγα, λοιπόν, θα ξεκινήσω από το θέατρο. σιγά σιγά το πίστεψε βέβαια. Και ξέρεις κάτι, δεν είχα κανένα περιθώριο να αποτύχω με όλα αυτά τα ψέματα που είχα πει και με, αν θέλεις, καμία βοήθεια οικονομική. Έπρεπε λοιπόν να πετύχω αμέσως. Θυμάμαι τον εαυτό μου με ένα μηχανάκι να ανεβαίνει διάφορες ανηφόρες και ήταν μικρό, δεν τράβαγε. Τότε λοιπόν έπαιρνα ελάχιστα χρήματα από τη δουλειά, ήταν αρχή, αλλά μου δίνανε πολλά λεφτά στις βιντεοκασέτες, αυτές που κάνανε τις βιντεοτενίες. Και έλεγα, κάνε ρε γαμώτο μια βιντεοτενία, μου λέγανε, κάνε μια βιντεοτενία να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Και έλεγα, όχι, δεν θα κάνω βιντεοτενία.
δεν μπορώ να κάνω βιντεοτενία γιατί ήταν πολύ πρόχειρες, φτηνές παραγωγές, το ξέρεις άλλωστε. Και δεν μπορούσα. Αν κάνω βιντεοτενία θα πάρω άλλο δρόμο. Θυμάσαι τον πρώτο σου ρόλο? Αν το θυμάμαι. Για πες τον. Έκανα οντισιόν στο Γλυκό Πουλί της Νιώτης. Ναι. Στο Ζίλντασεν με τη Μελίνα Μερκούρη στον ρόλο της Αλεξάνδρα Ντελάκο. Και ήμουν φαντάρος ακόμα και δεν ήξερα αν θα με πάρουνε. Και καθυστερούσε ο Ντασεν να δώσει την απάντηση. Και έπαιρνα κάθε τόσο το Γιάννη το Φέρτη που ήταν ο Διασάρχης και του έλεγα τι θα γίνει, θα με πάρει. Θα με πάρει, τελειώνω το στρατό, πρέπει να ξέρω αν θα δουλέψω. Πείτε μου και τα λοιπά. Και αργούσε και κάποια στιγμή με πήρε ο Γιάννης ο Φέρτης και μου είπε ότι τελικά με επέλεξε. Μου λες να κρατήσω ψηλά το κεφάλι. Μου λες να γελάσω σαν πρώτα και πάλι. Να μην σταματάω. Από όλες σου τις συνεργασίες, αλλά θέλω να μου πεις ειλικρινά, ποια είναι αυτή που για κάποιο λόγο δεν θα ξεχάσεις ποτέ? Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Ειδίποδα Τύρανο που έκανε με το Εθνικό Θέατρο, που κάναμε πρεμιέρα στο Κολοσσέο, μια ελληνική παραγωγή, μια ελληνική παράσταση, ναι. Το ωραιότερο έργο της ανθρωπότητας είναι ο Ειδίπους. Και δεν θα ξεχάσω και το Βιολιστή στη Στέγη. Ήτανε δύο μεγάλες στιγμές, οι οποίες με χάραξαν. Εμπρός, για όνομα των Θεών, πάρτε με και διώξτε με γρήγορα από εδώ, σκοτώστε με και ρίξτε με στην θάλασσα, ώστε να μην με αντικρίσετε ποτέ ξανά. Ελάτε! Καταδεκτείτε να αγγίξετε εμένα τον Ελεϊνό. Αυτή τη στιγμή είσαι παντρεμένος με τη συνάδελφο την Εύα την Πίθα και έχετε δύο παιδιά, τα οποία βγαίνουν στη ζωή σιγά σιγά, γιατί το ένα είναι σκηνοθέτης, νομίζω, έτσι, και μάλιστα είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης και έχει αρχίσει και ασχολείται και με το θέατρο. Μισό λεπτάκι, σπούδασε όμως στην Αμερική. Σπούδασε στο Τυρί και στην Αμερική. Ο άλλος γιος? Ο άλλος τέλειωσε το Πάντιο. Τέλειωσε κοινωνιολογία, θέλει όμως να συνεχίσει. Επειδή όμως το τέλειωσε φέτος, δεν ξέρει ακόμα προς τα που θα πάει. Είναι όμως και τα δύο υπέροχα παιδιά, πανέξυπνα. Τι ηλικία? 28 και 25. Είναι λίγο μεγαλύτερα από μένα. Αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Ήσουν καλός μπαμπάς. Ήμουνα. Και ελπίζω να είμαι. Γιατί έδωσες κομμάτια αυτό που σου έλειψαν. Ναι, προσπάθησα να... Ξέρεις, δεν είναι κακό πράγμα ο πόνος. Ο πόνος είναι γνώση. Καλό όμως είναι να μην τον επιβάλλεις τον άλλον. Καλό είναι να του τον συστήσεις, να τον γνωρίσει, να τον ξέρει. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους, ακόμα και μέσα από την τέχνη. Αυτό προσπάθησα να κάνω στα παιδιά. Να μην τα πονέσω, αλλά να τους δείξω τον πόνο. Να τους δείξω πού υπάρχει ο πόνος. Να τους δείξω πώς μπορούν να τον αποφύγουν και πώς μπορούν να τον γιατρέψουν. Να γίνουν οι ίδιοι φάρμακο, γιατρικό. Όταν πέφτεις, ποιο παιχνίδι του μυαλού σε σηκώνει? Νομίζω μία έμφυτη αισιοδοξία που έχω. Δηλαδή ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Τι άλλο περιουσιακό στοιχείο σου άφησε το δικό σου μεγάλωμα? Δεν είμαι ζηλόφθον, δεν ζηλεύω τον άλλον. Μου άφησε κάτι που κάνω, που σου είπα δεν μ' αρέσει η θυματοποίηση. Τον πρώτο ένοχο που ψάχνω πάντα σε κάτι είναι ο εαυτός μου. Πάντα λέω, εγώ δεν πρόσεξα, εγώ φταίω που έγινε αυτό άσχημα. Και αυτό σε κάνει να επαγρυπνεί συνέχεια. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ να αγωνίζομαι για τη φανέλα, γιατί αυτό θα μου δώσει χαρά και χυμού στον εγκέφαλο. Θέλω να μου πεις ποιους ηθοποιούς ξεχωρίζεις της δικής σου γενιάς και ποιους νέους.
Ξέρεις, σε αυτό το quiz δεν απαντώ ποτέ. Γιατί? Γιατί θα ξεχάσω κάποιους και θα στεναχωρεθώ πάρα πολύ. Θα σου πω όμως κάτι γενικό. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει ξεχωρίσει χωρίς να το αξίζει. Μιλάμε πάντα για τέχνη. Δεν μιλάμε ούτε για κουτσομπολιά, ούτε για κίτρινα, ούτε για μια προσωπική ζωή που γίνεται, ας πούμε, της μόδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για τέχνη. Μιλάμε για θέατρο. Μιλάμε για αυτή τη δουλειά. Έχει σπουδαίους ηθοποιούς. Καμιά φορά τους βλέπω, επειδή το θέατρο είναι παιδί της εποχής του. Καμιά φορά τους βλέπω και λέω, κοίταξε τι ωραία που παίζει αυτός, πόσο λιτά, πόσο ευθύβολα. Παραδειγματίζομαι από τα νέα παιδιά και προσπαθώ να βρω τον υποκριτικό τους κώδικα. Ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπούν οι γυναίκες. Και αλήθεια το λέω. Τώρα. Ξέρεις την αγάπη των γυναικών στο πρόσωπό σου. Θα σου απαντήσω λοιπόν. Και εγώ θα σου απαντήσω μετά. Εγώ με στοιχεία. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Θέλω νούμερα. Βέβαια. Το κατάλαβες όμως. Άρη, Γόρη, το κατάλαβες. Λοιπόν, κοίταξε. Γιατί εγώ έχω κερδίσει στοίχημα στο παρελθόν μαζί σου. Αλήθεια. Βεβαίως. Θέλω τα μισά λεφτά. Δεν μου τα έδωσε. Έτσι κάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Για να είμαστε αληθινοί και ειλικρινείς. Δεν λέω ποτέ ψέματα στις συνεντεύξεις. Τη νιώθω την αγάπη. Και από τις γυναίκες. Αγάπη όμως, πραγματική. Αγάπη πραγματική. Έτσι. Όχι αυτό το επιφανειακό, α, τι ωραίος γκόμενος είναι αυτός και τα λοιπά. Α, τι ωραίος άντρας και τα λοιπά. Μόνο αυτό. Όχι. Τη νιώθω αγάπη και για την ψυχή μου, για την προσωπικότητά μου και για την τέχνη μου. Μία λατρεία στο θέατρο, η οποία εκδηλώνεται κάθε βράδυ από κάτω. Τα νιώθω αυτά. Όμως, νιώθω και αγάπη και από τους άντρες. Μεγάλη. Και αυτή με συγκινεί περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, από τις γυναίκες μπορεί να λειτουργεί και λίγο η λίμπιντος. Α, μ' αρέσει αυτός ο γκόμενος, ωραίος είναι. Γιατί πιστεύω ότι ο άντρας είναι πιο... Δηλαδή με σταματάνε κάποιοι κύριοι στον δρόμο και ηλικιωμένοι, χωρίς να μου πούνε τίποτα. Απλώνουν το χέρι τους και μου λένε συγχαρητήρια. Λέω γιατί. Σκέφτομαι ότι πιθανόν να είδαν την τελευταία παράσταση. Και μου λένε για όλα. Οι γυναίκες τι σου λένε? Όλα για όλα. Λοιπόν, θα σου πω. Πριν, πολύ κοντά, είχες δώσει μια συνέντευξη σε μια εκπομπή στην οποία ήμουν διευθύντρια. Και ήμασταν εκεί στην αίθουσα συσκέψεων και λέω, τα παίζω όλα για όλα. Α. Πόσο λέτε ότι θα κάνει? Και μου λένε, δεν ξέρω, μπορεί. Λέω, 40 και τα αφήνω. Τι λες τώρα? Και έκανε 41%. Τι λες τώρα? Στις γυναίκες είχες φτάσει 68 και... Το όνειρο κάθε άντρα είναι να παντρευτεί μια νέα και όμορφη γυναίκα. Και όσο η ηλικία του μεγαλώνει, τόσο πιο νέα την ονειρεύεται. Επιτρέπετε? Παρακαλώ. Μη μου μιλάς. Δεν θέλω να ακούσω λέξη. Τίποτα, ούτε την ανάσα σου. Τσιχ, τίποτα! Όμως βλέπω, με παιδάκια ασχολείσαι. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο μου παιδί. Θέλω να σου το δείξω. Για να το δείξω κι εγώ στους τηλεθεατές μας. Αυτό το έφερα δώρο για το δικό σου το παιδί. Το εμάκι μου. Το εμάκι σου. Είναι ένα καινούριο παραμύθι. Ένα στραγάλι πήρε τον κατήφορο και σώζει το περιβάλλον. Είναι ένα παραμύθι για το περιβάλλον. Είναι το νέο μου παιδί αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω κάνει κάποια παραμύθια. Αυτό νομίζω ότι είναι το κορυφαίο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτοί οι αναγνώστες είναι οι μελλοντικοί μας θεατές στο θέατρο και πρέπει να τους προσέχουμε πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα παραμύθια τους εκπαιδεύουν. Ζορμπάς, περιοδία. Πού τα έμαθες? Έφερα το μαντάτα. Το μόνο σίγουρο είναι μέχρι στιγμής ότι θα πάμε στην Κύπρο. Τώρα τον Ιούνιο, θα πάμε το Σεπτέμβρη κατά πάσα πιθανότητα στο Ηρώδιο, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και τώρα έμαθα ότι θα προσθέσουμε και κάποιες άλλες πόλεις.
Κουράγιο να υπάρχει, δύναμη να υπάρχει. Αν σου έλεγα, Γρηγόρη, τι αγαπάς περισσότερο, τι θα μου λέγες? Νομίζω την απλότητα. Ηθοποιός σημαίνει φως. Το δικό σου φως ποιο είναι? Νομίζω είναι το ίδιο φως. Ξέρεις, ταυτίζω πάντα το θέατρο με τη ζωή εγώ. Τα θεωρώ ίδια. Όχι γιατί η ζωή είναι ψεύτικη ή ότι θέλω να ψευτίσω τη ζωή. Θεωρώ ότι η μεγάλη αλήθεια βρίσκεται στο ψέμα του θεάτρου. Με μόρφωσε και με διαμόρφωσε το θέατρο, γι' αυτό του οφείλω ευγνωμοσύνη. Απέκτησα κριτική ικανότητα μέσα από το θέατρο. Στα σκοτάδια που θέλουν να μας βάλουν οι άλλοι, εσύ πώς αντιδράς? Αντιδρώ με φως, αλλά μέσα από την τέχνη μου και μέσα από τη ζωή. Όποτε μου δίνεται βήμα να μιλήσω, καμιά φορά παρεκτρέπομαι και γίνομαι γραφικός καμιά φορά και καταγγέλω. Μετά το μετανιώνω βέβαια. Καμιά φορά μου λένε, γιατί δεν κατεβαίνεις στην πολιτική? Λέω, γιατί θα χάσω τον εαυτό μου. Τι εύχεσαι στους γιους σου? Εύχομαι να συνεχίσουν να έχουν αυτή την ψυχή που έχουν και να μπορέσουν να κάνουν στη ζωή τους, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, αυτό που πραγματικά αγαπάνε. Μόνο τότε θα είναι ευτυχισμένοι. Στις γυναίκες που μας παρακολούθησαν, τι εύχεσαι? Στις γυναίκες θέλω να πω ότι είναι η πηγή της ζωής. Τις αγάπησα και τις αγαπώ. Κυρίως γιατί η πρώτη γυναίκα της ζωής μου, η μητέρα μου, ήταν αυτή που ήταν. Στους άντρες? Στους άντρες εύχομαι δύναμη, εύχομαι μυαλό, περισσότερη κριτική ικανότητα και καλύτερες επιλογές. Το δάκρυ που κυλάει στο μάτι από πού προέρχεται? Από την ψυχή. Αυτή την ψυχή είδα στα μάτια σου και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα και σε συνάντησα από κοντά. Είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει. Τα μάτια μου δείχνουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι το φως. Αυτό εκπέμπεται πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ. Πλούσιος αν ήμουν. Όλη μέρα θα πλούσιος αν ήμουν. Δεν θα σκοτωνόμουν.